Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε μια ευχάριστη είδηση. Το υλικό χρηματιστήριο κράτησε σήμερα τις 780 μονάδες. Είχε ένα ελαφρά θετικό κλείσιμο την ώρα που η Wall ξεκίνησε αρνητικά. Τα futures ήταν στο μείον 2. Η Wall ξεκίνησε στο μείον 1,5. Και αυτό διότι οι αγορές αποτιμούν αρνητικά την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει μετά και τους δασμούς που επέβαλε σε αμερικάνικα προϊόντα η Κίνα. Πρέπει να πούμε πάντως ότι αυτό που λένε οι αναλυτές είναι η προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ να περιορίσει στις ετήσιες συναλλαγές, εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κατά 100 δις δολάρια. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα εκεί, διότι το εμπορικό έλλειμμα σε ετήσια βάση είναι στα 350 δις δολάρια σε βάρος των ΗΠΑ. Βέβαια, αυτού του τύπου οι προστατευτισμοί αντιμετωπίζονται αρνητικά από τις διεθνείς αγορές, οι οποίες και βλέπουμε ότι αντιδρούν με πτώση. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη επιφυλακτικότητα απέναντι στις κινήσεις αυτές και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε. Θα παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση της αμερικανικής αγοράς Wall Street, θα δούμε οτιδήποτε νέο υπάρχει, θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα υλικό χρηματιστήριο το οποίο σήμερα δεν έχασε πόντους, παρά το γεγονός ότι οι ξένοι είναι σε πλήρη, θα λέει κανείς, λειτουργία, οι ξένοι επενδυτές, διότι για αυτούς το Πάσχα τελείωσε. Παράλληλα, είχαμε και μια άνοδο στη τιμή των ομολόγων με πτώση της απόδοσης στο 4,12%. Και αυτό διότι δημοσιοποιήθηκαν, άρχισαν να δημοσιοποιούνται μέσω της Handelsblatt κάποιες πρώτες εικόνες που αφορούν το σχεδιασμό που υπάρχει, τις εισηγήσεις που υπάρχουν από τη γαλλική πλευρά και από την πλευρά του ESM για τα μέτρα για το ελληνικό χρέος. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έχουμε συνάντηση Κοντζιά με Δημητρόφ στα Σκόπια στις 12 Απριλίου. Κόκκινη γραμμή για την Αθήνα παραμένει η αλλαγή του συντάγματος. Πάμε να δούμε τώρα ένα πρώτο ρεπορτάζ που αφορά τις δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Τζανακόπουλος πάνω στο θέμα του χρέους και στη συνέχεια να δούμε μια ανάλυση η οποία αναφέρεται πάνω στα μέτρα ελάμψης του ελληνικού χρέους όπως έχουν δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα, σύμφωνα με όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, διότι είναι δεδομένο ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε πολλή πληροφόρηση πάνω και νέες ανακοινώσεις πάνω στο θέμα αυτό. Είναι πολιτικά μάλλον τα κίνητρα, είναι κίνητρα εξωτερικής πολιτικής, αυτά που δεν επιτρέπουν τη διευθέτηση. Κατά τη γνώμη μου βεβαίως έχει ξεπεράσει τα όρια. Όσο περνάει ο καιρός φαίνεται ότι οι διαθέσεις της Τουρκίας δεν είναι η άμεση, να επιλύσει άμεσα, να διευθετήσει άμεσα. Δεν ξέρω αν εκβιάζουν, με την έννοια ότι δεν ζητάνε κάτι. Νομίζω ότι είναι περισσότερο μία κίνηση γοήτρου, μία επίδειξη δύναμης και λιγότερο ένας εκβιασμός. Υπήρξε μία συζήτηση εξ όσων γνωρίζω, η οποία έγινε off the record. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι οι δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει από την τουρκική πλευρά είναι και πολύ επιθετικότερες. Ο κ. Καμένος, εφόσον είπε κάτι τέτοιο για τα 15 χρόνια, το διάβασα κι εγώ, προφανώς είναι ένας τρόπος του λέγειν. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να προδιαγράψει, δεν μπορεί να προεξοφλήσει τον χρόνο κατά τον οποίο θα διευθετηθεί το ζήτημα. Διότι δεν είναι στο δικό μας χέρι, δεν είναι στο χέρι του ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι η τουρκική πλευρά βάζει μπροστά, τώρα το θυμάται βεβαίως, τις ανεξάρτητες διαδικασίες της τουρκικής δικαιοσύνης. Η δική μας στάση σε ό,τι αφορά την Τουρκία είναι στάση πολιτική, είναι στάση διπλωματική, είναι στάση που πάντα αφήνει περιθώρια συζήτησης, περιθώρια διαλόγου. Όμως, όταν η Τουρκία ξεπερνά συγκεκριμένα όρια, πρέπει να γίνεται σαφές ότι θα λαμβάνει τις απαντήσεις που της οφείλονται. Τη μία γραμμή υπάρχει, μία πολιτική υπάρχει. Πολλές φορές ο τρόπος υποστήριξής της στο εσωτερικό εμπλουτίζεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το ύφος που έχει ο καθένας. Τι είναι αυτή τη στιγμή δεδομένο? Ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να εκδοθούν στην Τουρκία. Δεν μπορούν να παραδοθούν στην Τουρκία, γιατί είμαστε κράτος δικαίου και υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Δημιούργησαν
τα εθνικά μας θέματα ανοίξαν μέτωπα για εσωτερική κατανάλωση και δυστυχώς η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει. Λοιπόν, είδαμε τώρα τις δηλώσεις που έγιναν πάνω στο θέμα της ελληνοτουρκικής κρίσης. Δυστυχώς δεν υπήρχαν δηλώσεις για το θέμα όσον αφορά των μέτρων της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Πάμε λοιπόν να δούμε μια σχετική ανάλυση που υπάρχει στο Banking News. Αναφέρει λοιπόν ότι πάνω σε αυτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες από τη Handelsblatt, εάν η μέση πενταετής ανάπτυξη υποχωρήσει κάτω από το 2,8%, η Ελλάδα θα πρέπει να εξαιρεθεί από την αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο της γαλλικής πρότασης. Με ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ 2,8% και 3,4%, η Αθήνα θα πρέπει να επιστρέψει ένα μέρος του χρέους της από την αύξηση αυτή, από τον ρυθμό αυτό ανάπτυξης. Ο ESM προτείνει να καθαριστούν αποπληρωμές στο 1,5% της οικονομικής παραγωγής μόλις η ανάπτυξη πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο ανά έτος, για παράδειγμα κάτω από 3,25%. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα έχουμε σαφή δημοσιονομικά μαξιλάρια εφόσον η οικονομία κινείται με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα οποία σίγουρα θα δίνουν τη δυνατότητα να αποπληρώνει η οικονομία ή να μην αποπληρώνει. Πάντως, σίγουρα ο ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 2,8% που μπαίνει σαν όριο για να αποπληρώνει ή να μην αποπληρώνει η Ελλάδα με βάση την πορεία της οικονομίας της και με βάση την γαλλική πρόταση, είναι, θα έλεγε κανείς, κάτι το οποίο δεν ήταν μέχρι τώρα γνωστό και σίγουρα είναι κάτι που θα δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια και στην οικονομία και στην κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο θα δώσει σημαντική αναπνοή. Ασφαλώς όμως το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτές οι εισηγήσεις, τουλάχιστον από τη γαλλική πλευρά, κατά πόσο θα γίνουν αυτές οι εισηγήσεις αποδεκτές σε επίπεδο πια συνόλου Ευρωπαίων εταίρων πιστωτών. Και βλέπουμε ότι και ο ESM βάζει κάποια, θα λέει κανείς, υψηλά στάνταρς προφύλαξης, το 3,25. Από εκεί και πέρα βάζει το 1,5% σαν επίπεδο αποπληρωμών επί του παραγόμενου ΑΕΠ, το οποίο σίγουρα και αυτό είναι μια πρόταση που θα βοηθήσει σημαντικά σε σχέση με την προσπάθεια έβρεσης ισορροπίας της οικονομίας και μιας ανάπτυξης η οποία θα μπορέσει τελικά να διαχέεται και να ισορροπεί αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο ζωτικός χώρος της χώρας και όχι να υπάρχει ένα ασφυκτικό περιβάλλον το οποίο τελικώς θα συνεχίσει να στραγγαλίζει την όποια δυναμική θα μπορέσει να αναπτυχθεί στο επόμενο διάστημα. Πάντως, όλη αυτή η, θα έλεγε κανείς, το πλαίσιο το οποίο μπαίνει δημιουργεί μία προσδοκία ότι μπορεί να πάμε σε θετικές εκπλήξεις οι οποίες τελικώς να δώσουν στην ελληνική πλευρά τη δυνατότητα να μπει σε ένα περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο στο οποίο όλη αυτή η ασφυκτική πίεση που έχει δεχτεί μέχρι τώρα να μετατραπεί σε μία φάση εξισορρόπησης, σε μία φάση αναπνοής που θα είναι πάρα πολύ θετικό για την οικονομία. Είναι πρόημο να πούμε το οτιδήποτε, όπως επίσης είναι πρόημο να πούμε και οτιδήποτε έχει να κάνει με τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία όσο παραμένουν και αυτά υψηλά στο 3,5% και αυτά θα στραγγαλίζουν, θα λέει κανείς, πόρους, καθώς δεν θα επιτρέπουν να υπάρχουν δημοσιονομικός χώρος ο οποίος είναι επιβεβλημένος και για την αναπτυξιακή διαδικασία και για την κοινωνική ισορροπία.
Πάνω λοιπόν στα 10 μέτρα που έχουν εξεταστεί στο πρόσφατο παρελθόν, μπορεί να αναφερθεί κανείς να πει, σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση, η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων θα είναι 15 ετής, αλλά με την εξής ιδιαιτερότητα, σε ετήσια βάση θα υπάρχουν πληρωμές, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 1,5% του ΑΕΠ. Η πρόταση του ESM περιλαμβάνει ρήτρα ανάπτυξης με βάση όχι τον αρχικό σχεδιασμό που ξεκινούσε με εκτιμόμενο ΑΕΠ κάτω από 1%, συγκεκριμένα 0,75% και κλιμάκωση ανά 0,75%, δηλαδή 1,5% και 2,25%. Η νέα πρόταση ξεκινάει με ΑΕΠ βάσης το 1,5% και υπάρχουν 3 ή 4 διαβαθμίσεις, όπως αναφέρει σχετικά στέλεχος που γνωρίζει ορισμένες πτυχές της πρότασης. Τρίτον, φαίνεται ότι στο κακό σενάριο για το ΑΕΠ υπάρχει και μία μείωση του spread στα επιτόκια των δανείων του EFSF, αλλά ακόμη αυτό δεν έχει συμφωνηθεί, καθώς χρειάζεται η γερμανική συνένεση. Τέταρτον, τα υπόλοιπα μέτρα είναι γνωστά. Ο ESM θα αποπληρώσει τα δάνεια ύψους 9,8 δισεκατομμυρίων του Δούνου του προς την Ελλάδα, ενώ τμηματικά θα καταβληθούν τα κέρδη από τα ομόλογα ΑΝΦΑ ύψους 7,9 δισεκατομμύρια. Να σημειωθεί ότι τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα ΑΝΦΑ είναι αυτά που κατέχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Η ετήσια καταβολή των τόκων στα 5,5 με 6 δις δεν θα αλλάξουν ούτε θα τροποποιηθούν. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να πληρώνει τόκους 5,5 με 6 δις. Υπάρχει πρόταση για ελαχιστοποίηση της πληρωμής του κεφαλαίου περίπου 3,8 με 4 δις σε ετήσια βάση και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί από την οριστική αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ενός άλλου μέτρου που εξετάζεται. Από τα 27 δισεκατομμύρια έχουν απομείνει μέχρι τον επόμενο στόχο των 86 δις τα 10 δισεκατομμύρια θα είναι η συνεισφορά του ESM στο ελληνικό capital buffer για το ελληνικό απόθεμα. Είναι αυτό που θα έχει η κυβέρνηση. Έχει αναφερθεί πολλά και σε αυτό σαν μαξιλάρι ασφαλείας για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το εγχείρημα της εξόδου στις αγορές. Τα 9 δισεκατομμύρια λοιπόν είπαμε θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή του Δούνου του. Τα υπόλοιπα 8 δις υπάρχει πρόταση που αντιμετωπίζεται θετικά να πάνε προς την μείωση μέρους των διακρατικών διμερών δανείων GLF που έχουν ρηθεί στην Ελλάδα ύψους 52,9 δις. Δηλαδή τα 52,9 δις να μειωθούν στα 44,9 δις. Έχει υποβληθεί η πρόταση, αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί, ώστε να υπάρξει αναπροσαρμογή του επιτοκίου αναφορά στα δάνεια, όχι με βάση το LIBOR, αλλά με βάση τα επιτόκια των εντόκων των χωρών μελών. Τα κέρδη από τα ομόλογα ΑΝΦΑ, δηλαδή των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες, ύψους 7,9 δισεκατομμυρίων, θα καταβληθούν τμηματικά και θα συνδεθούν, όπως είπαμε, με τις μεταρρυθμίσεις. Με ανακοίνωση σχεδίου και τη μερική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί κατά δύο κλίμακες ώστε να φτάσει στη ζώνη ΒΒ. Όπως έχει τονιστεί το Clean Exit, θα βρει την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ και με την έξοδο από τα μνημόνια θα ακολουθήσει ακόμη μία αναβάθμιση. Λοιπόν, αυτά αναφέρονται και αναφέρονται στην σχετική ανάλυση του Banking News και πάμε να δούμε τώρα αν είμαστε έτοιμοι σε λίγο τι έχει γίνει και στο χρηματιστήριο σήμερα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι προϋποθέσεις που θα διαμορφωθούν από την πρώτη διευθέτηση του χρέους και τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχει η ελληνική πλευρά και τη σύνδεση της αποπληρωμής με την ανάπτυξη, σίγουρα αυτό θα έχει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία προϋποθέσεων, προσδοκιών και εμπιστοσύνης για επενδύσεις και στην ελληνική οικονομία, στο σύνολό της, σε άμεσες επενδύσεις, αλλά και στον χρηματοοικονομικό χώρο, στον χώρο των ομολόγων και των τραπεζών. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είδαμε τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου στις αγορές, οι εργοστασιακές παραγγελίες ανέκαμψαν στις ΗΠΑ. Υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 1,2% το Φεβρουάριο του 2018. Και πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ που υπάρχει από την συνάντηση που γίνεται στην Τριμερή μεταξύ Πούτιν, Ερντογάν και του Ιρανού Προέδρου.
Ταγί Περντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνούν στην επίσπευση της παράδοσης του αντιπυραυλικού και αντιαεροπορικού συστήματος S-400 κατά τις επαφές των δύο ανδρών στην Τουρκία και παρά τις αμερικανικές αντιδράσεις, με τον Τούρκο πρόεδρο μάλιστα να διαμηνεί. S-400 füzeleriyle alakalı konu tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve biz bu defteri kapadık. Bitti o iş. Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов. Речь шла также и о других перспективных проектах в области военно-технического сотрудничества. Με μια νέα προειδοποίηση απάντησε το State Department, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει μια χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να προβεί στην αγορά του εν λόγω ρωσικού οπλικού συστήματος, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα συμβατότητας ανάμεσα στους S-400 και μια σειρά από αμερικανικά οπλικά συστήματα, στα οποία φυσικά περιλαμβάνονται και τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο Ερντογάν συζήτησε εκτενώς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και για τις επιχειρήσεις στη Συρία, οι οποίες, όπως προκλητικά είπε ο Τούρκος πρόεδρος, αφορούν στην ειρήνη. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz. Bulunduğumuz nokta itibariyle Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα επανέλαβε την πρόθεσή του να αποσύρει σύντομα τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία. Το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού πάντως μεταδίδει ότι οι Αμερικανοί, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζουν δύο νέες στρατιωτικές μονάδες στο Μάνμπιτς, την περιοχή που καίει τώρα τον Ταγί Περντογάν. Πάμε τώρα να δούμε τι υπάρχει από την Ελντοράντο Γκολ, τι λέει η απόφαση διαιτησίας σχετικά και με το αίτημα του ελληνικού δημοσίου. Να πούμε λοιπόν ότι την ανακοίνωση που υπάρχει από την Καναδική εταιρεία, σύμφωνα με την Καναδική εταιρεία, το ιδιωτικό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση με την οποία απορρίπτει το αίτημα του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το οποίο η τεχνική μελέτη για το εργοστάσιο μεταλλουργίας στη θέση Μαντέμ Λάκος παραβιάζει τη σύμβαση παραχώρησης των μεταλλίων. Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε την απόφαση της διαιτησίας, τονίζει σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελντοράντο, George Burns. Δράσαμε πάντα καλή την πίστη και με τρόπο που καταλαβαίναμε ότι ήταν σύμφωνος με τις υποχρεώσεις μας, όπως απορρέουν από τη σύμβαση μεταβίβασης περιλαμβανομένης της δέσμευσής μας να αναπτύξουμε την εγκατάσταση στην Κασάνδρα, σύμφωνα με το εγκριθέν από το ελληνικό δημόσιο επενδυτικό σχέδιο του 2006 και την περιβαλλοντολογική μελέτη του 2011. Επανειλημμένα επικοινωνήσαμε αυτή τη δέσμευση περιλαμβανομένης της διάρκειας διαιτησίας, τόνισε ο κ. Μπέρνς. Πιστεύουμε ότι η απόφαση παρέχει τη βάση που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο διάλογο με την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να καθορίσουμε ένα κοινά συμφωνημένο και καθαρό μονοπάτι για τις επενδύσεις στην Κασάνδρα. Προσβλέπουμε στο ελληνικό δημόσιο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάση της σύμβασης παραχώρησης περιλαμβανομένης της έκδοσης των εκκρεμουσών αδειών για το project στις Χουριές. Η πλήρης, αποτελεσματική και υπεύθυνη ανάπτυξη της εγκατάστασης στην Κασάνδρα θα ωφελήσει το ελληνικό δημόσιο και τους πολίτες, τις τοπικές κοινωνίες, τους μετόχους μας και τους εργαζομένους στην Ελλάδα. Η Ελντοράντο συνεχίζει να επιδεικνύει τη δέσμευσή της να βελτιώσει το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της επένδυσής μας, υποβάλλοντας πρόσφατα επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη για το project Σουριές, η οποία μειώνει το αποτύπωμα του project κατά 40%, τονίζει ο κ. Μπέρνς. Πάμε να δούμε τι απαντάει το Υπουργείο Ενέργειας. Το Διαιτητικό Δικαστήριο, λέει το Υπουργείο Ενέργειας, σήμερα δημοσιοποίησε 4 Τετάρτου 2018 την απόφασή του σε σχέση με την επένδυση της Ελντοράντο Γκολντ στη Χαλκιδική. Οι διαιτητές αναγνώρισαν ομόφωνα ότι η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο κομμάτι την κατασκευή εργοστασίου για την παραγωγή καθαρού χρυσού. Η μη παραγωγή καθαρού χρυσού αποτελεί παραβίαση της σύμβασης. Επιπλέον, η πλειοψηφία των δικαστών αποφάσισε ότι μέχρι τώρα παραλήψεις από την πλευρά της Ελντοράντο Γκολντ δεν αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για την στοιχειοθέτηση παραβίαση της σύμβασης. Σεβόμενη την απόφαση του δικαστηρίου, το Δημόσιο και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ενέργειας υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι τελικά θα παραχθεί καθαρός χρυσός, τηρώντας απαρέκκλητα τρία κριτήρια. Πρώτον, τους περιορισμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Δεύτερον, συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μεγιστοποιείται η εγχώρια προς τη θέμενη αξία. Τρίτον, τη διαμόρφωση ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συνένεσης. Πάμε να δούμε τώρα το χρηματιστήριο, ώστε να έχουμε δυνατότητα να κλείσουμε το πρώτο μέρος και να πάμε στα θέματα των οφειλών. Τελευταία μέρα της εβδομάδας που θα είναι μαζί μας η κυρία Ντουρτζάτου σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ένα χρηματιστήριο το οποίο δείχνει σήμερα μία
θετική εικόνα. Βλέπουμε την Α στο ΣΥΝ 4, μια Α η οποία δείχνει έτοιμη για τα stress test. Έχει περάσει, θα έλεγε κανείς, ήδη τα stress test. Υπάρχει η βεβαιότητα ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα η τράπεζα σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο ΠΑΠ 9. Εθνική επίσης σε θετικό έδαφος 27-16, εθνική που δείχνει ότι επιχειρεί να κρατήσει αυτό το επίπεδο μετά την κατρακύλα που δέχτηκε στο τελευταίο διάστημα. Επίσης βλέπουμε τον ΟΤΕ ο οποίος κρατάει το 10-80, ΟΤΕ ο οποίος όμως απέχει από το υψηλό του 12-30, Πειραιός συν 2-61, Πειραιός θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, Πειραιός η οποία ήρθε στα χαμηλά της, έχει κάνει μια κίνηση διορθωτική πάνω από τα 3,5 ευρώ. Θυμίζουμε χαμηλό έδος συνεδριακό του έτους στην αρχή 2,10. Ήρθε πάλι κοντά στο 2,5. Είναι στο συν 2. Υπάρχει μια πολύ θετική έκθεση Morgan Stanley που θέλει την τιμή στόχο της Πειραιός το 5,2. Δεν αποκλείεται η Πειραιός να είναι σε ένα σημείο αφετηρίας για ένα νέο rebound εάν και εφόσον δούμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα σε σχέση με και με τα ελληνετουρκικά και με τα ρίσκα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις σχέσεις των δύο χωρών. Πρέπει να πούμε πάντως ότι με μια κακή μέρα για τις διεθνείς αγορές το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει ανθεκτικότητα στα τρέχοντα επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτή η εικόνα να είναι προάγγελος μιας καλύτερης περίοδου μετά το Πάσχα, οι ελληνικοί τίτλοι να γυρίσουν θετικά, να γυρίσουν σε καλύτερα επίπεδα και αυτό κυρίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει να φύγει η μεγάλη ανησυχία και αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση με τα προβλήματα που προκαλεί η Τουρκία. Ο Μητυλινέος διορθώνει ελαφρά μετά το χθεσινό rebound 80-8-72. Έχει κάνει σημαντική διόρθωση ο Μητυλινέος από τα 10 ευρώ. Συναλλαγές περιορισμένες σήμερα. 258.603 κομμάτια. 1.246 εκατομμύρια η κεφαλαιοποίηση. Όμως, από την άλλη πλευρά, υπάρχει και μια σημαντική κερδοφορία για το 2017 ήδη, που υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια. Υψηλό ημέρας 8.98, χαμηλό 8.70. Ο Μητυλινέος, ο οποίος έχει μπροστά του πολύ σημαντικές εξελίξεις. Eurobank μείον 1. Eurobank, στην οποία σήμερα έλεγε το Banking News ότι τα short κλείνουν και αγοραστές υπάρχουν. Έκανε μια κίνηση από τα 70 στα 80 σεν. Σήμερα ελαφρά διορθωτική. Γρυβάλια σταθερά κοντά στα ψηλά της, κοντά στα 9 ευρώ 8,9. Jumbo 14,5. Motor Oil 18,40. Η Motor Oil για την οποία έχουμε μιλήσει, για την οποία έχουμε πει ότι η UBS πριν από 2 εβδομάδες είχε κάνει συγκεκριμένη αναφορά διαβλέποντας ότι τα περιθώρια των δηληστηρίων θα διευρυνθούν και πάλι την περίοδο 2019-2020, άρα η Motor Oil θα παρουσιάσει και πάλι αυξημένη κερδοφορία. Φέτος μπορεί η κερδοφορία της να έχει μια κάμψη, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει πολύ καλές ταμιακές ροές, ψηλά μερίσματα και πάρα πολύ ελκυστική αποτίμηση. Άνοδος 1-10 σήμερα, 48.125 οι συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 2.38 εκατομμύρια, υψηλό ημέρας 18.40 που έκλεισε χαμηλό 18.06, MIG μείον 8.015.4, ελληνικά πετρέλαια 7.78, μείον 0.26. Υπάρχει εκεί πια συμφωνία μεταξύ του ομίλου Λάτσι και του ελληνικού δημοσίου για να βγει προς πώληση το 51%, θα κρατήσουν οι δύο πλευρές από 15%. Πολλά τα ερωτήματα για το ποιος θα βρεθεί να δώσει νούμερα υψηλά που θα είναι της τάξης του 1,5 δις για το 51% τουλάχιστον, καθώς η εταιρεία αυτή έχει μπροστά της τις έρευνες των υδρογανθράκων, υψηλή κερδοφορία και πολύ καλές ταμιακές ροές. Πάμε τώρα να δούμε επιμέρους τις μετοχές. Βλέπουμε εδώ πέρα και πάλι την πολύ καλή εικόνα σήμερα της Α στο συν 4, 1,81,80. Αεροπορία Αιγαίου ψηλά, συν 2, 9,10. Η αεροπορία Αιγαίου από τις ισχυρές περιπτώσεις από πλευράς μετοχών και βεβαίως δεν δείχνει να ανησυχεί για ένα, να ανησυχούν οι μετοχοί της για ένα επεισόδιο με την Τουρκία, καθώς και την κρατάνε σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Βιοχάλκο μείον 2 στο 3,27, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή κερδοφορία για τη χρονιά που πέρασε. Επίσης, Γεκτέρνα μείον 1,20 στο 4,89.
ΔΕΗ σταθερή στο 2,58-60, η ΔΕΗ η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι μπαίνει και στον τομέα του φυσικού αερίου, πήρε 20ετή άδεια από τη ΡΑΕ. Η εκτίμηση είναι ότι η μετοχή της ΔΕΗ είναι στα τρέχοντα επίπεδα υπερπουλημένη, έχει ολοκληρώσει τη διόρθωσή της και ότι πολλά θα κρυθούν τώρα σε σχέση με το ενδιαφέρον που θα υπάρξει μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για πώληση των δύο συγκροτημάτων των λιγνητικών μονάδων, της Μελίτης και της Μεγαλόπολης. Ενδεχομένως, εάν τα πράγματα μείνουν ως έχουν, η ΔΕΗ να είναι από τις καλές επενδυτικές ευκαιρίες στην τρέχουσα φάση. Coca-Cola 29,9 κοντά στα πολύ υψηλά της, Ελάκτορας 1,5, ο Ελάκτορας μείον 3,59, αλλά θα είναι μεγάλο ενδιαφέρον, διότι εκεί θα διεξαχθεί μια σκληρή μάχη για τον έλεγχο της εταιρείας. Πάμε να δούμε την επόμενη στήλη. Εδώ έχουμε τα ελληνικά πετρέλαια λοιπόν, τα οποία είναι αναμονή της ιδιωτικοποίησης, δεν δείχνουν να κερδίζουν έδαφος, διατηρούν την κεφαλαιοποίησή τους στα 2.377 εκατομμύρια, υψηλό ημέρας 7.92, χαμηλό 7.70 και 78.230 τα τεμάχια της αναλλαγής. Η Εθνική, η ΕΙΔΑΠ στο 5.90 κοντά στα 6 ευρώ, ΕΧΑΕ 4.54, η χειρότερη από τις χειρότερες μετοχές, θα έλεγε κανείς, της χρονιάς, καμία προσδοκία ότι θα αυξηθούν οι όγκοι στο χρηματιστήριο, κοντά στα χαμηλά της. Η ΕΧΑΕ, η οποία έχει βέβαια περιθώρια βελτίωση, αν και εφόσον δούμε ένα καλύτερο χρηματιστήριο. Πάμε στην τελευταία στήλη. Πάμε να δούμε εδώ την τελευταία στήλη. Και εδώ έχουμε την τελευταία στήλη με τις μετοχές τις οποίες έχουμε κάνει αναφορά. ΟΛΠ έχασε τα 16,5, ήρθε στα 15,6. Μικρή διακύμανση για τον ΟΛΠ, χωρίς μεγάλη σημασία. Βλέπουμε επίσης την Τέρνα Ενεργειακή στο 4,88 και αυτή κάτω από τα 5 ευρώ, μείον 1,21. Τιτάνα σταθερό στα 20,75 και στα χαμηλά των τελευταίων μηνών το Folly Group 15,9. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις διεθνείς αγορές πριν πάμε στο διάλειμμα. Βλέπουμε εδώ το ξεκίνημα της Αμερικής με μεγαλύτερη πτώση από το 1% λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που αναφέραμε στην αρχή. Η Γερμανία η οποία περιόρισε τις απώλειές της και πάμε να δούμε και τις οτιμίες. Εδώ έχουμε τις οτιμίες, 1 ευρώ το οποίο έχει σταθεροποιηθεί στο 1,23, επίσης σταθερή και η στερλίνα σε σχέση με το Euro. Και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτη μας, πάμε στο διάλειμμά μας και αμέσως μετά και πάλι μαζί θα έχουμε την κυρία Τζορτζάτου όπως κάθε εβδομάδα, σήμερα ειδικά εκτάκτως Τετάρτη απόγευμα, γιατί είναι Μεγάλη Τετάρτη και οι εκπομπές τελειώνουν αύριο, ώστε να δούμε κάποια τελευταία θέματα πριν πάμε στην διακοπή του Πάσχα, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με φιλές, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με δάνεια, για ζητήματα που θέλετε εσείς να ρωτήσετε, να ζητήσετε συμβουλές, αλλά και να κάνετε την οποιαδήποτε παρατήρηση. Αμέσως μετά το διάλειμμα, βγαίνοντας στον αέρα, θα είναι στους δέκτες στο νούμερο του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού, αμέσως μετά το πολύ σύντομο διάλειμμα στο οποίο προχωράμε. Πάμε να δώσουμε τώρα και μια τελευταία είδηση από την τριμερή Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν. Οι πρόεδροι της Τουρκίας, της Ρωσίας και του Ιράν δεσμεύτηκαν σήμερα 4 Τετάρτου κατά τη διάρκεια μιας συνόδου στην Άγκυρα να συνεργαστούν με στόχο να τεθεί σε ισχύ μια σταθερή και χειρία στη Συρία. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το πέρας των συνομιλίων, Ερντογάν, Πούτιν και Ρουανί επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους προκειμένου να συνεργαστούν ενεργά στη Συρία με στόχο την εφαρμογή μιας σταθερής εκεχηρίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, τονίζεται. Επιπλέον, υπογράμμισαν τη βούλησή τους να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την διασφάλιση της ηρεμίας στο πεδίο και την προστασία των αμάχων στις ζώνες αποκλιμάκωσης αλλά και τη διευκόλυνση της ταχείας πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτές τις ζώνες. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν οι τρεις ηγέτες, δήλωσε ότι η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας εξαρτάται από την τήρηση αποστάσεων από όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις, μία αναφορά στη στήριξη που παρέχει η Ουάσιγκτον στους Κούρδους πολιτοφύλακες της Συρίας, που η Άγκυρα θεωρεί τρομοκράτες. Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Ιράν, Ρουανί, κατηγόρησε τη Ουάσιγκτον ότι υποστηρίζει τους τζιχαντιστές του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους στη Συρία και ζήτησε από όλες τις χώρες να σεβαστούν την ανεξαρτησία της Δαμασκού, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν. Ορισμένες χώρες, μεταξύ αυτών και η Αμερική, υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό κράτος στη Συρία, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών των χωρών. Το Ιράν πιστεύει ότι η κρίση στη Συρία δεν μπορεί να επιληθεί δια της Ανατολικής Οδού και η προστασία ανεξαρτησίας της Συρίας αποτελεί προτεραιότητα της Τεχεράνης. Η όποια σύγκρουση αλλά και η όποια ένταση μεταξύ
της αμερικανικής πλευράς και του Ιράν, αναμένεται να δούμε πώς θα κλιμακωθεί στο προσεχές διάστημα. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Τζοτζάτου. Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να δούμε σήμερα τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Οι εκπομπές μας θα ξεκινήσουν από την Τρίτη του Πάσχα κανονικά. Να δούμε λιγάκι τι γίνεται με ζητήματα στα οποία θα υπάρξει, φαντάζομαι, μια εκεχηρία αυτές τις μέρες σε σχέση με διαταγές πληρωμών, με κατασχέσεις και με όλες αυτές τις ακραίες ενέργειες στις οποίες προχωρούν οι τράπεζες. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν πάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις εκκρεμότητες, έχουν όλα αυτά στο κεφάλι τους. Δεν πρόκειται αυτά την άλλη εβδομάδα να εξαφανιστούν. Αντίθετα, θα τα έχουν μπροστά τους και θα πρέπει οι άνθρωποι να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν. Και νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μιας οποιασδήποτε μορφής τέτοιο πρόβλημα, πώς θα αντιμετωπίσουν τις τραπεζικές επιθέσεις οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν στο προσεχές διάστημα. Θα δώσουμε και μια σημαντική είδηση σε λίγο. Τι ζητάνε οι μέτοχοι, οι μεγάλοι Αμερικανοί μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών, διαβλέποντας ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή υπάρχει στις τράπεζες και ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια. Καταρχάς, πράγματι υπάρχει μια ηρεμία αυτές τις μέρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχει κοινοποιηθεί η διαταγή πληρωμής, δεν πρέπει να κάνει ανακοπή. Και είναι 15 μέρες να κάνει ανακοπή. Εντάξει, δεν λέω ότι 15 εργάσιμες είναι, αλλά να τα λάβει υπόψη του κάποιος, μην τα αφήσει και πει δεν πειράζει. Και δυστυχώς κοινοποιούνται πάρα πολλές διαταγές πληρωμής. Αλλά βέβαια δεν έχουμε ακραία φαινόμενα. Αυτές τις μέρες θα υπάρξει πράγματι μια ηρεμία αυτές τις μέρες, αλλά πρέπει όμως ο κόσμος να λάβει τα μέτρα του και να ξεκινήσει να κάνει τις ρυθμίσεις όπου μπορεί. Γιατί πλέον τα πράγματα έχουν αγριέψει. Οι τράπεζες είναι αποφασισμένες να πουλήσουν σε ξένα φαντς τα δάνεια και τα πουλάνε συνεχώς σε ξένα φαντς. Βέβαια, γεννάται το ερώτημα, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί πριν το πουλήσει η τράπεζα σε ξένο φαντ το δάνειό του? Ενημερώνεται αφού πουληθεί. Του στέλνει μια επιστολή και του αναφέρει ότι τον ενημερώνει ότι πουλήθηκε το δάνειό του. Αυτό στην πράξη δεν σημαίνει κάποια αλλαγή, γιατί ισχύει και ο κώδικας δεοντολογίας. Ούτε μπορεί το ξένο φαντ να κάνει μια ρύθμιση η οποία είναι επαχθέστα, είναι χειρότερη για τον δανειολήπτη, ούτε να του βάλει μεγαλύτερο επιτόκιο, ούτε, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, εκτός εάν προβλέπεται στη σύμβαση ότι θα μπορούν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει χειρότερη τη ρύθμιση, το ξένο φαντ απαγορεύεται. Είναι και ο κώδικας δεοντολογίας, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε και το ξένο φαντ να λάβει υπόψη του όλα τα στοιχεία, την οικονομική κατάσταση, τα πάντα, τα προβλήματα υγείας, όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη του προκειμένου να κάνει μία ρύθμιση. Στη συνέχεια, βέβαια, το καλό είναι ότι με τα φαντς ότι έχουν περισσότερο χρόνο, δεν πιέζονται τόσο πολύ χρονικά όσο οι τράπεζες, για να βρεθεί λύση. Δηλαδή, έχουν περισσότερο χρόνο, που σημαίνει υπάρχει και πιθανότητα, αν το έχουν αγοράσει και πολύ χαμηλά ένα δάνειο, να του κάνουν μια καλύτερη πρόταση στη ρύθμιση από ό,τι του έκανε η τράπεζα. Αν και οι τράπεζες τώρα έχουν κάνει πάρα πολύ, πολύ διαλυαστικές προτάσεις στους δανειολήπτες, προκειμένου να έρθουν να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια και να πετύχουν καλές ρυθμίσεις. Ο σκοπός των τραπεζών είναι να πετύχουν καλές ρυθμίσεις για να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Και να μην φτάσουν σε πληστηριασμό, βέβαια, στην πράξη, επειδή μας πιέζουν πάρα πολύ οι δανειστές, πιέζουν πάρα πολύ τις τράπεζες, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πληστηριασμούς. Και θα κάνουν πληστηριασμούς. Και μάλιστα έχουν πάρα πολλούς πληστηριασμούς και πρώτης κατοικίας, δεν εξαιρείται η πρώτη κατοικία, εκτός αν έχει ενταχθεί κάποιος στον νόμο Κατσέλη, μόνο τότε πρόλαβε και προλαβαίνουν ακόμη μέχρι. Κατά τη γνώμη σου, Βασιλική, δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή αυτές οι άτυπες συμφωνίες που υπήρχαν μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζιτών να μην βγαίνουν σε πληστηριασμούς σπίτια τα οποία είναι σε αξίες κάτω από τα 300.000 ευρώ? Κοίταξε, υπήρξε πράγματι μια πολύ καλή πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης. Αλλά έχετε σε αντίθεση με τα συμφέροντα των τραπεζών. Οι τράπεζες θέλουν να εισπράξουν τα χρήματά τους. Εμένα μου έχει τύχει τώρα και για 50.000 βγάζουν σε πληστηριασμό ακίνητο και για χρέος 50.000. Λοιπόν, και πρώτη κατοικία. Θέλω να πω τώρα, στην πράξη οι τράπεζες κρίνουν ποια δάνεια έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, ότι δεν μπορούν να εισπραχθούν, ότι θεωρούν ότι δεν είναι συνεργάσιμος ο δανειολήπτης και προχωράνε σε πληστηριασμό και τη πρώτη κατοικία. Δεν αλλάζει κάτι. Βέβαια, ένας από τους λόγους
των ανακοπών που κάνουμε είναι και αυτό το ανακοπή κατά τη κατάσχεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ τώρα που λέει για το τι θέλουν οι μέτοχοι, οι ξένοι μέτοχοι των τραπεζών. Η διαδικασία των stress test βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ουσιαστικά απομένουν σχεδόν 30 με 35 μέρες μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων για τις ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τον SSM. Μια ομάδα βασικών μετόχων των ελληνικών τραπεζών, κυρίως από τη ΣΥΠΑ, έχουν ξεκινήσει έντονες παρεμβάσεις στους εποπτικούς μηχανισμούς, παρακαλώ, ώστε να δοθεί διετής περίοδος χάριτος χωρίς αυξήσεις κεφαλαίου. Ρεπορτάζ στο Banking News αυτό. Ουσιαστικά ζητούν για 2 χρόνια να αφήσουν υποπτικές αρχές οι ελληνικές τράπεζες χωρίς αυξήσεις κεφαλαίου, δηλαδή ως τα μέσα του 2020, παρακαλώ. Μάλιστα, για να δημιουργήσουν προφανώς κλίμα και να επιβάλλουν τις θέσεις τους, αναφέρουν ότι είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε 4ο γύρο αυξήσεων κεφαλαίων πλην του Fairfax. Fairfax είναι ο Prem Watcha, που είναι ο βασικός μέτοχος της Eurobank και θα πρέπει να αποτιμήσει ο SSM πώς θα διαχειριστεί ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση των τραπεζών. Αν ζητηθεί δηλαδή από μια τράπεζα να μπουν κεφάλαια και να γίνει αύξηση κεφαλαίου, τότε αυτοί οι οποίοι είναι οι ξένοι μέτοχοι που έχουν συμμετάσχει στις τράπεζες το 2015, τώρα δεν θα συμμετάσχουν. Αυτό μας λέει το σχετικό ρεπορτάζ και φωτογραφίζει κυρίως τους μεγάλους Αμερικανούς επενδυτές που είναι στα αυτά που είναι, εκπροσωπούν συγκεκριμένα μεγάλα επενδυτικά σπίτια και είναι τοποθετημένοι στις ελληνικές τράπεζες. Την ίδια ώρα εξετάζεται η πολιτική λύση για την Ελλάδα και με βάση την πολύ καλά ενημερωμένη πηγή, τα αμερικάνικα funds, τα οποία έχουν φτάσει να αριθμούν 4 στην ομάδα Cruz, θεωρούν ότι οι ορισμένοι παράγοντες του SSM, του μόνιμου εποπτικού μηχανισμού, έχουν διάθεση να ακούσουν τα αιτήματα, αλλά και η ΝΟΗ, η οποία είναι η βασική, το βασικό στέλεχος, έχει αποστασιοποιηθεί. Κορυφαίος fund manager με πολύ γνωστό στην Ελλάδα hedge fund, καθώς είναι ισχυρός μέτοχος ελληνικών τραπεζών, επιχείρησε προεβδομάδων να συναντήσει την επικεφαλής του SSM, την κυρία ΝΟΗ, αλλά αρνήθηκε προφασιζόμενη το φόρτο εργασίας. Τα λόμπι που έχουν ξεκινήσει οι Αμερικανοί επενδυτές δεν περιορίζονται μόνο στον SSM αλλά και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει αναπτύξει τις γνωστές θέσεις ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται πρόσθετα κεφάλαια. Και αυτός ήταν και ο λόγος πτώσης των μετοχών από τον Αύγουστο, πέρυσι δηλαδή, το καλοκαίρι του 2017. Σε συνάντηση που έχει υπάρξει, στέλεχος του ΝΟΤΟΥ φέρεται να δήλωσε ότι αν οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν μπορούν διαφορετικά να συγχωνευτούν Πειραιώς με την ΑΛΦΑ και η Εθνική με τη Eurobank, η πρόταση αυτή των συγχωνεύσεων σε ελληνικές τράπεζες έχει γίνει και από συγκεκριμένο αμερικανικό φαντ, το φαντ του κυρίου Πόλσον συγκεκριμένα, αλλά έχει απορριφθεί ξεκάθαρα από τον μόνιμο εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών των SSM. Τρεις βασικοί άξονες στρατηγικής των αμερικάνικων funds είναι λοιπόν: πρώτον, ζητούν διετή περίοδο χάριτος από τον SSM ώστε να αφήσει τις ελληνικές τράπεζες να έχουν το χρόνο να μπορέσουν να δουν αυτά τα οποία θα κάνουν σε σχέση με τη διαχείριση, όπως λες και εσύ, Βασιλική, των κόκκινων δανείων, με την πώληση μεγάλου μέρους αυτών. Να δούμε τι θα κάνουμε τα εταιρικά, να δούμε τι θα κάνουμε τις διαγραφές, να δούμε τι μπορούν μόνες τους να κανονίσουν και κυρίως τι μπορούν να κερδίσουν από κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Φαίνεται όμως ότι αυτό το οποίο καταλαβαίνουν τα μεγάλα funds τα οποία πήραν τις τράπεζες αυτές κατά το 2015 είναι ότι οι τράπεζες και οι διοικήσεις τους δεν τα πάνε καλά σε σχέση με τη διαχείριση του προβλήματος. Ναι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Και πραγματικά μέχρι τώρα δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να πιέζονται από τους δανειστές να προχωρήσουν σε πιο δυναμικές λύσεις. Οι δυναμικές λύσεις είναι οι ρυθμίσεις που λέγαμε πριν, οι πληστηριασμοί. Δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούν πολλοί να κάνουν ρυθμίσεις. Και ειδικά όταν δεν είναι συμφέρουσες οι ρυθμίσεις, δεν μπορούν να τις κάνουν. Και αναγκαστικά φτάνουν στον πληστηριασμό. Βέβαια, υπάρχει σωτηρία από αυτό. Ναι, υπάρχει. Όσοι μπορούν να ενταχθούν, να προχωρήσουν, προλαβαίνουν ακόμα να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Είναι ο μόνος τρόπος λοιπόν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Να πούμε ότι το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεση των τηλεθεατών μας. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, βέβαια. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι και μια ευκαιρία για όσους θέλουν έστω και να κάνουν μια ερώτηση τελευταία στιγμή πριν πάμε σε αυτό που χρειάζομαστε όλοι, δηλαδή την ανάπαυλα του Πάσχα. Είναι μια ευκαιρία να ρωτήσουν ό,τι θέλουν, ό,τι χρειάζονται, να λύσουν κάποια απορία τους, ίσως να κάνουν και ένα σχόλιο που θέλουν να κάνουν. Θα είναι το τηλέφωνο στη διάθεση των τηλεθεατών ακόμα περίπου για 8 λεπτά. Βασιλική, πάντως αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι θα κρατήσει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή θα πάνε σε ένα crash test, θα δουν πόσο μπορούν να φοβήσουν, τι μπορούν να πάρουν σε πληστηριασμούς,
τι μπορούν να πάρουν από όλη αυτή τη διαδικασία η οποία ξεκινάει. Αν όμως τελικά συναντήσουν τείχους, δηλαδή δεν βρουν στους πληστηριασμούς σοβαρούς ενδιαφερομένους, αντιμετωπίσουν μία, θα έλεγε κανείς, δυστοκία σε πολλά επίπεδα να εισπράξουν. Και φυσικά, εάν έχουν και νομική υποστήριξη οι πελάτες, οι πελάτες τους, οι κακοί δανειολήπτες, οι οποίοι είναι κακοί δανειολήπτες λόγω μιας πολύ κακής συγκυρίας, τότε είναι δεδομένο ότι οι τράπεζες θα πιθανώς θα αναγκαστούν να ανακρούσουν πρίμα και να κάνουν πίσω. Πάμε στην κυρία Άννα. Ελάτε, κυρία Άννα. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζορτζάτου. Ο σύζυγος είναι σε διάσταση. Χρωστάει στις τράπεζες το ΤΕΒΕ στο ΙΚΑ. Πληρώνει μόνο την εφορία. Υπάρχει περίπτωση να έρθουν να μου πάρουν από μένα που έχω επικαρπία δύο σπιτιών και είναι στο όνομα των παιδιών μου? Τι χρωστάει ο σύζυγος? Εσείς τι δουλειά έχετε, χρωστάτε εσείς? Ο σύζυγος χρωστάει. Όχι. Επομένως δεν έχετε. Και είμαστε καμία. Και σε διάσταση, αλλά φοβάμαι. Όχι, ανεξάρτητα από αυτό, τη στιγμή που εσείς δεν έχετε χρέη, δεν έχετε να φοβόσετε τίποτα. Ο σύζυγός έχει κάτι στο όνομά του? Έχει ένα μαγαζί και μία προσωπική επιχείρηση και ένα κτήμα. Ενώ σαν ακίνητα έχει ένα μαγαζί, έτσι? Ένα μαγαζί από τον πατέρα του, ένα μαγαζί, μία προσωπική επιχείρηση, δεν ήθελα να πω. Όχι, δε, και δε, ένα δε κτήμα, τα οποία είναι υποθηκευμένα. Ναι, εντάξει, πάντως να ξέρετε, για τα χρέη στην εφορία γίνονται πιο γρήγορα οι κατασχέσεις και προς τα ταμεία και όχι, οι τράπεζες. Το μόνο που πληρώνει είναι την εφορία και το ΕΦΚΑ του. Α, τα πληρώνει αυτά. Εντάξει, τώρα λοιπόν θα πρέπει... Χρουστάει, τι άλλο να πληρώσει άνθρωπος? Πληρώνει την εφορία, συγνώμη, πληρώνει το ΕΦΚΑ, τι άλλο να πληρώσει? Τι δεν πληρώνει? Πρέπει... Δεν πληρώνει στις τράπεζες, χρωστάει στις τράπεζες. Δεν πληρώνει το ΤΕΒΕ του που πρέπει να έχει φτάσει γύρω στα 65-70 χιλιάρικα. Το ΙΚΑ του, ένα ΙΚΑ... Δεν ξέρουμε τώρα από τι είχε δημιουργηθεί ένα έργο. Μήπως είχε υπαλλήλους παλαιότερα. Ναι, ναι, ναι. Δεν, κάτι έγινε με τη λογίστρια. Το ΙΚΑ είναι με τους υπαλλήλους. Μάλιστα. Το ΙΚΑ είναι. Κάτι τέτοιο. Α, πιθανό, ναι, είναι πολλοί οι λογιστές που έπαιρναν. Ναι, αυτό είχε γίνει. Ναι. Έπαιρναν τα χρήματα από την επιχείρηση. Α, μπράβο. Κάτι είχε γίνει. Έπαιρναν και δεν τα έδιναν στο. Δεν τα κατέβαλαν στο ταμείο. Τα κρατούσαν αυτοί. Έχει κάνει ανακοπή, έχει κάνει. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτά τα χρέη συνεχίζουν, φαντάζομαι. Βέβαια. Είδατε που σας λέω, από το ΙΚΑ, τα χρέη του ΙΚΑ βρήκαμε που είναι και το ΙΚΑ προς το ταμείο. Ναι. Τώρα, κοιτάξτε, η επιχείρηση του πηγαίνει καλά? Τι επιχείρηση έχει? Όχι, όχι, δεν πηγαίνει καλά. Είναι, δηλαδή, με το ζόρι, ας πούμε, να την έχει λειτουργία. Θέλω να σας πω κάτι. Μπορεί να μεταφέρει την επιχείρηση στο γιο, ενώ έχει χρέη, δηλαδή στις τράπεζες, ενώ ΙΚΑ και ΤΕΒΕ? Κοιτάξτε τώρα αυτά, εμείς οι δικηγόροι βρίσκουμε διάφορες λύσεις για αυτό το θέμα. Τώρα δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις για όλα. Εντάξει, ωραία. Πώς θα μπορούσα να κάνω? Καταλάβατε τώρα, καταλάβατε. Απλά δεν μπορώ να το πω, γιατί θα θεωρηθεί ότι. Εντάξει, συζητάμε, υπάρχουν για όλα τα πράγματα, υπάρχουν λύσεις. Πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, το εννοώ, δεν λέω λόγια. Ωραία. Το τηλέφωνο σας πώς θα μπορούσα να το τηλέφωνο του σταθμού. Στο σταθμό. Θα πάρετε μόλις τελειώσει η εκπομπή σε 4 λεπτά και θα ρωτήσετε την κυρία Τζοτζάτου ό,τι χρειάζεται και ό,τι θέλετε, κυρία Άννα, αμέσως μετά το πέρας εκπομπή, αν είναι διάθεσή σας. Να ρωτήσω κάτι, έχει μεγάλα χρέη στις τράπεζες? Έκλεισε η κυρία Άννα, θα πάρει μετά. Λοιπόν, πάντως βλέπουμε το γνωστό ζήτημα. Δηλαδή, οι τράπεζες τώρα ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι θα πληρώσουν πρώτα την εφορία τους, θα κοιτάξουν να κάνουν ό,τι μπορούν τα ταμεία. Ναι, και δεν την απασχολεί την τράπεζα, από πιέζεται από τους δανειστές η τράπεζα. Η τράπεζα θα πιέζεται από τους δανειστές, αλλά εδώ θα είναι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Θα πάρουν με πληστηριασμού τα κίνητα, τα οποία θα τα κρατήσουν και θα τα εκμεταλλευτούν. Τι να εκμεταλλευτούν τώρα, ένα μαγαζί το οποίο θα το κάνουν, τι το μαγαζί αυτό? Δηλαδή, σαν ακίνητο μπορεί να το περιμένουν να το πουλήσουν. Ναι, μας λέγει, εγώ με συγχωρείς, αλλά από την εμπειρία μου δεν θέλω να επαναπαύεται ο κόσμος. Ότι ο κόσμος δεν πρέπει να επαναπαύεται, σίγουρα πρέπει να αμυνθεί και σίγουρα πρέπει να αμυνθεί νομικά, διότι αυτή είναι η στρατηγική, η σωστή στρατηγική απέναντι σε αυτά τα οποία ζητούν οι τράπεζες. Πάντα, νομικές αλλά ανάγκες, και οι τράπεζες από την πλευρά τους αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να επιτύχουν τους στόχους τους και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι θεωρώ ότι αυτό το κύμα επιθέσεων το οποίο πραγματοποιούν στην παρούσα φάση
με σίγουρα, όπως λες, την καθοδήγηση και την πίεση που υπάρχει από τον SSM, ζητώντας, στέλνοντας επιστολές για δάνεια τα οποία καθυστερούν έστω και 2,5 μήνες και καταγγέλλοντας συμβάσεις και τα λοιπά, φοβάμαι ότι όλο αυτό θα, τελικά θα έχει μικρό αποτέλεσμα. Οι τράπεζες θα βρεθούν πάλι σε δύσκολη θέση, δεν θα μπορέσουν να πετύχουν αυτά τα οποία θέλουν στα κόκκινα δάνεια, και αυτό διότι δεν βλέπουμε να προχωρούν τις πωλήσεις επιχειρηματικών δανείων. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχουν ψύχρεμες αντιδράσεις με νομικές συμβουλές και νομικές ενέργειες σωστές, να μην αφήνουν την τύχη τους με τίποτα. Θα έλεγε κανείς της πλειοψηφίας των δανειοληπτών, οι οποίοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι άνθρωποι, όχι, δεν μιλάμε για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάμε για εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους, να επιβιώσουν, να πληρώσουν την εφορία τους, να είναι συνεπείς με τα ταμεία τους. Και φυσικά για τις τράπεζες δεν μένουν πολλά πράγματα. Αυτοί λοιπόν είναι εκείνοι οι οποίοι, εφόσον δώσουν αυτή τη φορά μία μάχη η οποία θα έχει, επαναλαμβάνουμε, νομική τεκμηρίωση, είναι πολύ πιθανό να σιγά σιγά να κερδίσουν έδαφος και να δούμε ένα σκηνικό πολύ πιο ισορροπημένο μετά από 5 με 6 μήνες. Εξάλλου να πούμε ότι πολλά, είδαμε ότι τα δάνεια πουλιώνται σε funds σε πολύ χαμηλά ποσοστά και ενδέχεται να δούμε ότι τα funds θα είναι εκείνα τα οποία, αγοράζοντας πολύ χαμηλά και κάνοντας αντίστοιχα ευνοϊκά deals με τους κόκκινους δανειολήπτες, θα είναι τα κερδισμένα, αλλά και θα δώσουν λύση έτσι σε ένα αδιέξοδο στο οποίο οι τράπεζες έχουν φτάσει ένα μέρος των χαρτοφυλακίων τους, διότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουν για να αποδείξουν ότι πραγματικά θέλουν να εξηγιάνουν τα χαρτοφυλάκια θα είναι να πουλήσουν μεγάλα κόκκινα δάνεια και από κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά δεν έχουν κανένα λόγο να παραμένουν στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δεν θέλουν να βάλουν λεφτά σε αυτές. Λοιπόν, τελειώσαμε. Βασιλική, μια ευχή για τους τηλεθεατές μας. Να κάνουν, να προλάβουν να σώσουν το σπίτι τους. Να τους πούμε και καλή Ανάσταση. Και καλή Ανάσταση, λοιπόν, αλλά να προλάβουν να σώσουν το σπίτι, λοιπόν, τους. Και να μην αφήσουν τα πράγματα πολεμώντας και να μην αφήσουν τα πράγματα στην τύχη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας απόγευμα από τον Blue Sky Economy.